Τα μέτρα χαλαρώνουν και τα κρούσματα αυξάνονται στην Ολλανδία, με τα εστιατόρια, τα μπαρ και τους πολιτιστικούς χώρους να ανοίγουν υπό προϋποθέσεις. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι εστιατόρια και μπαρ θα λειτουργήσουν από τις 26 Ιανουαρίου. Η λειτουργία τους θα επιτρέπεται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Την τελευταία εβδομάδα είδαμε μία αύξηση κατά 15% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Δεν βλέπουμε αυτή την αύξηση στις εισαγωγές στις εντατικές, αλλά στα νοσοκομεία συνολικά. Το περιμέναμε να συμβεί γιατί ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται εδώ και μερικές εβδομάδες. Με την επερχόμενη χαλάρωση των μέτρων, ο αριθμός των θετικών τεστ θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Περιμένουμε περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία με την κόρυφη. Να σημειώνεται τον Μάρτιο. Το αριθμό ziekenhuisopnames verder toeneemt tot een piek in maart. Νέο μαύρο ρεκόρ κατέγραψε η Γαλλία, με περισσότερα από μισό εκατομμύριο νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες. Οι θάνατοι είναι σταθερά πάνω από 350, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι νοσηλίες, με τα ποσοστά να πλησιάζουν αυτά της περασμένης άνοιξης. Ενθαρρυντικό είναι το ότι οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας βαίνουν μειούμενοι. Μαύρο ρεκόρ κατέγραψε και η Ρουμανία, με την παραλλαγή όμικρον να θερίζει τη χώρα. Οι αρχές ανακοίνωσαν πάνω από 19.000 νέα κρούσματα.